Σήμερα βρισκόμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στον αγώνα του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΙΑΦ και των άλλων σωματείων για να μην προχωρήσει παραπέρα η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΦ και η εμπορευματοποίηση του νερού. Είναι ένα έγκλημα που έχουν βάλει το χέρι τους όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν από το μακρινό 97 μέχρι σήμερα, ειδικά μετατρέποντας την ΕΙΑΦ σε ΑΕ, βάζοντας το χρηματιστήριο, βάζοντας την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στο ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο υπερταμείο. Όλες αυτές οι δυνάμεις, δηλαδή ακόμα και αν βρίσκονται σήμερα στην αντιπολίτευση, Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, είναι υποκριτικό να υπερασπίζονται τάχα το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, όταν από κυβερνητικές θέσεις υπέγραψαν το βάθμα της ιδιωτικοποίησής του και της εμπορευματοποίησης του νερού. Το νερό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και ο δρόμος προς αυτό είναι μια ριζικά διαφορετική κοινωνία με κοινωνική ιδιοκτησία στο νερό και επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό. Στο δρόμο αυτό μπορεί να υπάρξει ένας ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ο οποίος θα μπορεί πραγματικά να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού σε μια άλλη εξουσία για φθηνό, ασφαλές, ποιοτικό νερό. Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα σήμερα όλων των εργαζομένων για να μην να μειωθούν δραστικά τα τιμολόγια του νερού, να μην μείνει καμιά λαϊκή οικογένεια χωρίς νερό το επόμενο διάστημα που δεν έχει να πληρώσει, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να σταματήσουν οι εργολαβίες.